Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη, πρόεδρο της Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελλήνων Δασκάλων, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίασή μας σήμερα μέσω της τηλεδιάσκεψης. Και βρίσκεστε στην Ηλία αυτή τη στιγμή, υποθέσω, αγαπητέ πρόεδρε, Μάλιστα, στην κύριε Πρόεδρε, πατρίδα. μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι βουλευτές και συνομιλητές. Παγκόσμια δράση τοπικά. Η φιλοσοφία της Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελλήνων Δασκάλων, Greek Teachers, είναι να προσπαθήσουμε ταυτόχρονα να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα και τις ελλείψεις στον τόπο μας, ώστε να δράσουμε πανελλήνια και παγκόσμια ίσως. Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία, η οποία συμβολίζει την οικουμενικότητα της παιδείας και του πολιτισμού μας και σκοπός της είναι η έμπρακτη προσφορά, η αξιοποίηση δομών και η ανάπτυξη του εθελοντισμού των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση πολύπλευρων εξωσχολικών δράσεων που να εμπνέονται από την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και να εξασφαλίζουν την αειφορία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μας. Στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας μας, έχουμε αναπτύξει δράσεις στην Ηλία, όπως ο καθαρισμός του δάσους της Φολόης, ποιοτικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για παιδιά, οι μερίδες, συνεργασίες με περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, όπως ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολωνός, το ΙΑΚΕ, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ερευνών και άλλους. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα μας και η σελίδα μας σε κοινωνικά δίκτυα αποτελούν χώρο έκφρασης χιλιάδων δασκάλων σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Το 2004 στον τόπο μας στην Ηλία ιδρύθηκε και το 2006 λειτουργήσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Πρεσθένων, το οποίο έχει επιτελέσει από τότε σημαντικό έργο στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην περιφερειακή ενότητα της Ηλίας γενικότερα. Είχα την τιμή να είμαι στην παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρεσθένων και να υπηρετήσω για 5 χρόνια ως αναπληρωτής υπεύθυνος του κέντρου. Μάλιστα, το 2007, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε έρθει μαζί με ολόκληρη την Επιτροπή με ένα λεωφορείο στον τόπο μας για να δει από κοντά τα αποτελέσματα των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν πλήξει τότε τον νομό Ηλίας. Και μάλιστα ο ίδιος είχε εντυπωσιαστεί από τη λειτουργία των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του δικού μας. Και το 2010 ήταν αυτός ο οποίος έμπρακτα στήριξε τη λειτουργία των κέντρων αυτών, και γιατί τότε υπήρχε μια συζήτηση για τη διακοπή της λειτουργίας. Ωστόσο, η τραγωδία αυτή του ολοκαυτώματος της Ηλίας το 2007 κατέδειξε το έλλειμμα παιδείας τόσο σε θέματα διαχείρισης του δάσους, όσο και κυρίως τη μη ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας στους οποιοσδήποτε σχεδιασμούς της αντιπυρικής προστασίας. Το 2007 δυστυχώς χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και μαθητών μας στα περίκλειστα από δάση χωριά τους, οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί ποτέ στο σχολείο τους τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στην Ηλία επίσης υπάρχουν πολλά σχολεία κλειστά και εγκαταλειμμένα σχολικά κτίρια. Πανέμορφα κτίρια που θα μπορούσαν να ζωντανέψουν ξανά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στη Θεσσαλονίκη άλλωστε το 1997, στη διεθνή διάσκεψη που είχε γίνει τότε για το περιβάλλον και την κοινωνία εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία, που είχε οργανώσει τότε η UNESCO και η ελληνική κυβέρνηση, ζητήθηκε η αναγνώριση της εκπαίδευσης ως ένας από τους πυλώνες της αειφορίας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως είναι γνωστό από τότε, αναπροσανατολίστηκε και σηματοδοτήθηκε εκ νέου, ώστε να αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, όπως και άλλα ζητήματα, όπως η φτώχεια, ο υπερπληθυσμός, η σύστηση, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ το πιο σημαντικό για μας αναγνωρίστηκε ο μεγάλος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πνεύμα, οι προτάσεις μας που παρατίθενται στη συνέχεια προϋποθέτουν την ενεργό εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ υπεύθυνα για το συντονισμό τέτοιων προγραμμάτων και δράσεων θα μπορούν να είναι τα τοπικά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ζωντάνεμα κλειστών δημοτικών σχολείων. Έχουμε πολλά κλειστά δημοτικά σχολεία, όπως χαρακτηριστικά το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Αντρώνη της Ηλίας, που είναι έργο του Τσίλερ, ένα εκπληκτικό δημιουργήμα το οποίο παραμένει κλειστό και αναξιοποιητό. Θα μπορούσαν να ξαναζωντανέψουν και να μετατραπούν σε κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα διοργανώνουν πολύπλοκες βιωματικές φιλεκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κτλ. Έχουμε προτείνει σε ένα από τα σχολεία αυτά
να έχει την έδρα του και να εκπέμπει ένα web ραδιοφωνικό διαδικτυακό σταθμό που θα εκπέμπει σε όλο τον κόσμο με εκπομπές εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η διατήρηση και η έκθεση του σχολικού υλικού όλων αυτών των κλειστών δημοτικών είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό και η δημιουργία ενός μουσείου σχολικού υλικού. Επίσης, το λεωφορείο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η κινητή βιβλιοθήκη για τα παιδιά της ορεινής ηλίας είναι μία από τις προτάσεις μας, όπου γιατί πολλά χωριά της ορεινής ηλίας έχουν λίγα παιδιά τα οποία φοιτούν σε γειτονικές περιοχές, τα χωριά αυτά έχουν ερημώσει. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση ούτε σε σχολικές βιβλιοθήκες, αλλά ούτε και σε βιωματικές περιβαλλοντικές δράσεις στα σχολεία τους. Το λεωφορείο αυτό της περιβαλλοντικής θα είναι μια κινητή βιβλιοθήκη, η οποία δεν θα μένει μόνο στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, αλλά οι εθελοντές, εμψυχωτές, εκπαιδευτικοί θα οργανώνουν δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά των ορεινών χωριών. Επίσης, έχουμε μια πρόταση για την αξιοποίηση του Περιβαλλοντικού Μουσείου και Κέντρου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης που υπάρχει ήδη στο Τριοδάσος της Φολόης. Ένα εκπληκτικό οίκημα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα ξύλινο, με πλήρες εξοπλισμό μέσα. Και μάλιστα έχουμε καταθέσει τη σχετική πρόταση ώστε να υιοθετηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υπάρξει οικονομική στήριξη και η ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα, ώστε μαζί με τα γειτονικά σχολεία να συγκροτηθεί μια παιδαγωγική ομάδα από τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείων της περιοχής που το επιθυμούν, η οποία θα σχεδιάσει και θα υλοποιεί κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές των σχολείων της περιοχής με θέμα το δάσος. Αλλά και σε δεύτερη φάση θα μπορούσε να υπάρξει συμμετοχή και άλλων σχολείων της Ηλίας αλλά και όλης της χώρας που επιθυμούν να έρθουν στην περιοχή μας. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να περιλαμβάνει και την επίσκεψη και ενημέρωση όλων των μαθητών σε ανωτέρω κέντρο. Επίσης, οι γενικότερες προτάσεις μας τώρα για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου είναι πρώτον να γενικευτεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση και να αναβαθμιστούν τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Να αναγνωριστεί επίσης η διδακτική προσφορά των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνολικά. Να ενισχυθεί η συνεργασία των γειτονικών σχολείων με τη μορφή δικτύων σχολείων που θα συνεργάζονται με τα ΚΠΕ, τους συλλόγους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Να δημιουργηθούν κοινά προγράμματα, πάλι με συντονισμό από τα ΚΠΕ και τη συνεργασία μη κυβερνητικών οργανώσεων και σχολείων, τα οποία θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ή στο Πράσινο Ταμείο. Να καταγραφεί και να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή που υπάρχει, η σχολική, τα κλειστά σχολικά κτίρια, να δημιουργηθεί ένα σχετικό μητρό και να σχεδιαστεί διαδικασία υιοθέτησης και αξιοποίησή τους από οργανώσεις, με σκοπό τις εθελοντικές δράσεις, τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα θερινά σχολεία και τη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επίσης, προτείνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για θέματα πολιτικής προστασίας, που είναι σημαντικό, νομίζω, και πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί χρειάζεται να συνδεθούν αυτά τα προγράμματα με τις νέες θεματικές για τις οποίες μίλησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες εισάγονται το επόμενο σχολικό έτος στα σχολεία μας, και η δημιουργία δικτύων σχολείων που θα συνεργάζονται με τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για θέματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης και υλοποίησης όλων αυτών των δράσεων. Ο τόπος μας Ηλία είναι ένας τόπος ο οποίος πάντα έχει ανάγκη από την πολιτική προστασία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά έχει και πάρα πολλά έκτακτα φυσικά φαινόμενα για τα οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Τέλος, προτείνουμε τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων να είναι διετή, να καταγράφονται, να αξιολογούνται και το σημαντικότερο, να παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη διάχυση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας και για την εταιρεία μας που καταθέσαμε τις προτάσεις μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.